Πάμε και στην πρώτη σύνδεση της σημερινής εκπομπής. Ωστόσο, οι επιχειρηματίες εστίασης, όχι μόνο σε Παγκρίτιο, σε πανελλαδικό επίπεδο, δεν έχουν πάρει απαντήσεις. Οι άνθρωποι, ακόμα και να ανοίξουν, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι προετοιμασμένοι. Ζωντανή σύνδεση με το κέντρο του Ηρακλείου και θα συναντήσουμε την κυρία Μαρία Αντωνακάκη, πρόεδρος βέβαια του Συνδέσμου Επισιτισμού και Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου. Κυρία Αντωνακάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θεωρείτε χαμένη περίοδος των γιορτών για τους επιχειρηματίες εστίασης? Εννοείται ότι είναι χαμένη περίοδος. Εννοείται ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό η εστίαση αιμορραγεί. Τα τραύματά της είναι πάρα πολύ μεγάλα. Δυστυχώς δεν ξέρουμε πότε θα τα κλείσουμε και αν τα καταφέρουμε στο τέλος. Το μόνο σίγουρο είναι ότι περιμέναμε κι εμείς ότι αυτές τις γιορτές θα μπορούσαμε, αν μη τι άλλο, με τις αποστάσεις και τα μέτρα και τους υγειονομικούς κανόνες, τους προβλεπόμενους, να ανοίγαμε. Δυστυχώς όμως όλα αυτά που μας λένε και όλες αυτές οι αποστάσεις, οι περιορισμοί, τα ωράρια, θεωρώ ότι δεν θα βοηθήσουν. Οπότε το να ανοίξουμε είναι μάταιο. Πολλά τα σενάρια που βλέπουν το φως της δημοσιότητας καθημερινά, κυρία Αντωνακάκη, αναφορικά με το πότε θα ανοίξουν οι επιχειρήσεις εστίασης. Οι προϋποθέσεις, ωστόσο, ποιες πρέπει να είναι? Κοιτάξτε, οι προϋποθέσεις για να μπορέσουν να ανοίξουν τα μαγαζιά, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είναι σε λογικά πλαίσια το άνοιγμα, δηλαδή να μπορούμε να είμαστε σε ένα ωράριο εφικτό, το οποίο δεν θα φέρνουμε σε δύσκολη θέση τους πελάτες μας. Εννοείται ότι η πληρότητα θα πρέπει να είναι περισσότερη του 30% που ήταν τελευταία φορά, έτσι όπως είχαν γίνει κάποια μέτρα, μας είχαν να εφαρμόσουμε κάποια μέτρα τέτοια, τα οποία βοηθούσαν κατά κάποιο τρόπο μεν το ότι μέναμε ανοιχτοί, αλλά απ' την άλλη όμως δημιουργούσαν τεράστια δυσλειτουργία, γιατί και σας λέω, ερχόμασταν σε δύσκολη θέση με τους πελάτες, αλλά και δεν μπορούσαμε και να ανταπεξέλθουμε καθόλου στις υποχρεώσεις μας. Πολλά έχουν δει το φως της δημοσιότητας, λοιπόν, πολλά τα σενάρια. Ένα από αυτά είναι ότι θα πρέπει κάποιος να κλείσει ραντεβού για να πάει να δειπνίσει σε ένα μαγαζί, σε μια επιχείρηση. Αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι κάτι το οποίο είναι έργο επιστημονικής φαντασίας. Δυστυχώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Εδώ δεν μπορούσε να εφαρμοστεί ούτε το ωράριο. Αναγκαζόμασταν να σηκώνουμε τους πελάτες μας από μια ώρα και μετά και υπήρχε δυσανασχέτηση και γενικότερα είχαμε τεράστιο πρόβλημα. Φανταστείτε τώρα πόσο μάλλον να υπάρχουν κρατήσεις και να πρέπει να πεις στον πελάτη ότι έχεις μια ώρα περιθώριο ή μια μισή και μετά πρέπει να κάτσεις κάποιος άλλος στη θέση σου. Αυτό δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Γιατί οι περισσότεροι με τους πελάτες μας έχουμε και προσωπική σχέση, είναι φίλοι και γνωστοί και καταλαβαίνετε άνθρωποι που στηρίζουν τις επιχειρήσεις μας. Οπότε αυτό θα μας δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα. Κυρία Αντωνακάκη, ακόμα και να ανοίξετε, θα μπορέσετε, πιστεύετε, να ανταπεξέλθετε σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το σκηνικό? Εγώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό που εισηγήθηκα από την πρώτη στιγμή όταν άκουσα τα μέτρα που πρόκειται να επιβληθούν, με δεδομένο ότι θα ανοίγαμε, ήταν το να υπάρχει επιλεκτικό άνοιγμα. Δηλαδή, να ξέρει ο κάθε επιχειρηματίας τις δυνατότητές του και να αποφασίζει μόνος του αν πρέπει να ανοίξει ή όχι. Αυτό, βέβαια, εννοείται ότι συνεπάγεται με τις επιδοτήσεις και όλα αυτά τα μέτρα τα οικονομικά στήριξης, τα οποία θα τον βοηθούσαν εφόσον παραμείνει κλειστός, συν ότι θα παλαιζόταν τις υποχρεώσεις του απέναντι στους εργαζόμενούς τους, με τη δέσμευση, βέβαια, πάντα ότι μέχρι κάποιο διάστημα θα πρέπει να κρατάει τον εργαζόμενο, αν δεν μπορεί να τον κρατήσει σε μόνιμη βάση. Και από εκεί και μετά, αν κάποιος άλλος θεωρεί ότι μπορεί και έχει τη δυνατότητα το μαγαζί του να ανοίξει, να μπορούσε να το ανοίξει. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ανοίξουν. Νιώθουν ότι αυτό το πράγμα τους δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα το να παραμένουν κλειστοί. Το κλίμα... Κάποιοι άλλοι όμως δυσανασχετούν. Το κλίμα στις τάξεις των συναδέλφων σας, φαντάζομαι μιλάτε καθημερινά μαζί τους. Ποιο είναι? Κοιτάξτε, όλοι είναι δυσαρεστημένοι πάρα πολύ, γιατί επί της ουσίας δεν έχουν βοηθηθεί στο βαθμό που θα θέλαν. Όλα αυτά που πήραν είναι σε μορφή δανεισμού, οι επιστρεπτές ακόμα δεν έχουν πάρει το πρόγραμμα αυτό, το ΕΣΠΑ, το οποίο περιμένουν από την περιφέρεια. Ό,τι έχει γίνει μέχρι στιγμής είναι μόνο στα τέλη κοινοχρήστων χώρων, αυτό το 50% και κάποιες απαλλαγές. Συν κάποιες αναστολές, οι οποίες σε δεύτερο χρόνο θα έρθουν όλες μαζί και καταλαβαίνετε ότι τότε θα είναι τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Η κυβέρνηση δίνει την έγκρισή της προκειμένου να ανοίξουν οι επιχειρήσεις εστίασης. Και κάνουμε μία βόλτα παραμονή Χριστουγέννων, πρωτοχρονιά στο κέντρο του Ηρακλείου. Πιθανότατα να δούμε επιχειρήσεις, καφετέρειες εστίασης να είναι κλειστές? Εννοείται. Αν τελικά αποφασιστεί να έχουμε αυτούς τους περιορισμούς, δεν θα ανοίξει κανείς. Οι πιο πολλοί συνάδελφοι είναι κατά το να ανοίξουν. Και πανελλαδικά, όχι μόνο εδώ στην Κρήτη. Και πανελλαδικά. Μάλιστα. Κυρία Αντωνακάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Κι εγώ. Να είστε καλά.